Περίλυπος εστίν η ψυχή μου έως θανάτου. Αδερφοί μου, όταν έπλασε ο Θεός τον άνθρωπο, δύο μεγάλα γεγονότα συνέβησαν εις τον κόσμον τούτον. Το πρώτον, ότι ένας Θεός εκατέβει από τους ουρανούς εις την γη. Και το δεύτερον, ότι ο άνθρωπος ανέβασε τον Θεό εις το Σταυρό. Και εκείνος, λυπημένος, λέγει «Περίλυπος εστίν η ψυχή μου έως θανάτου». Τι σημαίνουν τα λόγια αυτά? Τι θέλει να πει ο Θεός όταν λέγει «Είναι τόσο λυπημένος που κοντεύει να αποθάνει»? Προτού τον σταυρώσουν, έλεγαν αυτά τα λόγια. Προτού του δώσουν τον θάνατο χωρίς να το θέλει, χωρίς να έχει φταίξει σε κάτι αθώος, ο Θεός έλεγε ότι «Περίλυπος εστίν η ψυχή μου έως θανάτου». Εκούσιος ο θάνατος ή ακούσιος, δηλαδή το ήθελε ο Θεός ή δεν το ήθελε? Το ήθελε ο Θεός, διότι αν δεν ήθελε ο Θεός, δεν είναι δύνατο ο άνθρωπος να πράξει τίποτε εναντίον του. Έπρεπε να θυσιαστεί ο Θεός για να μας σώσει. Έπρεπε να χύσει το αίμα του ο Θεός για να μας σώσει. Και προτού ο Πιλάτος υπογράψει τον θάνατόν του, τον υπέγραψε ο Πατήρ εις τους ουρανούς. Έγραψε εκείνος ότι θα δώσω το παιδί μου να αποθάνει. Και βρισκόμενος μέσα στον κήπο της Γεσθημανή, ο Κυριός μας παραμέρισε από τους μαθητάς τρεις, τον Πέτρον, τον Ιάκωβον και τον Ιωάννη, και τους πήρε λίγο μακρύτερα από τους μαθητάς. Και από εκεί μόνος του απεμακρύνθη οσί πέτρας βολίδεη. Όπως παίρνεις το χέρι σου και πετάς μια πέτρα, τόσο απεμακρύνθηκε από τους μαθητάς του ο Χριστός. Και ήρχισε να προσεύχεται, να παρακαλεί τον πατέρα του. «Πατέρα μου, ή δυνατόν απελθεί να πεμού το ποτήριον τούτο. Πατέρα μου, σε παρακαλώ, πάρε μου το αυτό το ποτήρι να μην το πιω». Και ανταυτού ο πατέρας του στέλνει έναν άγγελο να τον παρηγορήσει. Δεν το απαντά. Είναι έτοιμος ο Θεός να δώσει τον Υιόν του προς θάνατον. Και μέσα σε αυτήν την αγωνία του ο Κύριος μας ήρχισε να υδρώνει και ο υδρός να μεταβάλλεται εις αίμα. Υδροέμαξης του Κυρίου μας μέσα στον κήπο της Γεσθημανή, διότι έβλεπε τα πάντα. Και σηκώθηκε και ήρθεν στους μαθητάς και τους βρήκε να κοιμούνται. Και τους λέγει «Μίαν ώρα ουκ ισχύσατε, αγρυπνήσαμετε μου». Αυτό είναι το ερώτημα του Κυρίου μας. Διημάς σήμερα. Μίαν ώρα δεν μπορείς να γρυπνήσεις, αδερφέ μου, και μόλις είδες τον Χριστόν επάνω στο Σταυρόν έφυγες. Πού πήγες? Δεν τον έζησες. Δες τον να είναι ζωντανός, όχι μια εικόνα. Και αν αντέχεις, φύγε. Αν αντέχεις, γύρισε την πλάτη σου και φύγε. Περίλυπος εστίν η ψυχή μου έως θανάτου. Τι είναι αυτό που τον έκανε τον Κύριό μας να είναι λυπημένος τόσο πολύ που να θέλει να αποθάνει?
διότι ίγγισεν οι θλίψεις του εις την τελευταία στιγμή του θανάτου. Περίλυπος ήταν η ψυχή του, διότι τον ειρνήθησαν οι μαθητές και κοιμούντο. Όχι. Περίλυπος ήταν η ψυχή του όταν οι γραμματείς και οι φαρισαίοι έγραψαν την θανατική του ποινή. Όχι. Περίλυπος ήταν η ψυχή του όταν ο Πιλάτος τον ρωτούσε «Τι είναι η αλήθεια, τι επίησες σας, τι επίησα ο Πιλάτε, επίησα τον ουρανόν και την γη, επίησα τον ήλιον και τη σελήνη, επίησα τους αστέρας, επίησα τον άνθρωπον για να με υμνεί και να με δοξάζει και εκείνος με βλασφημεί και με υβρίζει. Τι επίησα, επίησα αυτά τα οποία εσύ δεν τα βλέπεις γιατί είσαι ειδωλολάτρης, αλλά αυτό το έθνος το οποίο είναι εκλεκτό δεν τα βλέπει. Δεν βλέπει τι έπραξα για να τον ελευθερώσω αυτόν τον λαόν από τον Φαραώ. Ποιος ήταν εκείνος ο οποίος του ίνιξε την θάλασσα για να περάσει. Ποιος ήταν εκείνος ο οποίος του έδιδε το μάνα μέσα στην έρημο για να τρώγει. Ποιος ήταν εκείνος ο οποίος του έδιδε την πρωία την αγάπη του και το βράδυ τη σκέπη του. Ποιος ήταν εκείνος ο οποίος την νύχτα παρουσιάζεται ο φωτεινή στήλη για να τον καθοδηγεί μέσα στην έρημο. Ποιος ήταν εκείνος ο οποίος την ημέρα έστελε τα νέφη για να τον σκεπάζουν να μην καίγεται μέσα στον ήλιο. Ποιος ήταν εκείνος ο οποίος άνοιξε την πέτρα και ρίησαν ποταμοί υδάτων για να ξεδιψάσω. Τι επίησα. Επίησα όλα αυτά τα οποία βλέπεις. Αλλά εσύ είσαι ειδωλολάτρης. Δεν τα βλέπεις γιατί δεν πιστεύεις στον Θεό. Αλλά η δική μου και μάλιστα η πνευματική, αυτοί οι οποίοι οδηγούν τον κόσμο στον δρόμο του Θεού, όλοι να με καταδιώξουν είναι δικαιολογημένοι. Αλλά να σε καταδιώκουν όμως ιερείς, αυτό είναι πόνος μεγάλος. Να σε καταδιώκουν από τόπου εις τόπον, αυτό είναι φοβερό. Περίλυπος εστίν η ψυχή μου έως θανάτου. Και μέσα σε αυτόν τον πόνο του ο Κύριος δεν βρίσκει παρηγορία. Τον γυμνώνουν. Διατάζει ο Πιλάτος και τον μαστιγώνουν προτού φύγει από κοντά του. Διότι είχαν έθιμον οι Εβραίοι το Πάσχα να απελευθερώνουν έναν κατάδικον του θανάτου. Και όταν ο Πιλάτος ήταν τον Κύριον ότι δεν είχε κάνει κανένα κακό, το ομολόγησε και είπε «Ουδε μίαν αιτίαν θανάτου ευρίσκω εις αυτόν». Πρέπει να απολύσω έναν δέσμιο, λέγει, έτοιμον δια των θάνατων. Ποιον να απολύσω, τον Βαραβάν, ο οποίος ήταν ληστής, ήταν φωνεύς, ήταν άδικος, ήταν κακούργος μες στην κοινωνία, ή να απολύσω τον Χριστό. Και όλοι μία με μία φωνή, τον Βαραβάν, τον δε Χριστόν, τι να τον κάνω, σταυρωθεί το, να τον σταυρώσουμε. Ω αχάριστε κόσμε, ω αχάριστε άνθρωπε,
Ω αχάριστε, ευεργετημένε, δεν είδες πόσα έκανε ο Θεός για σένα από την ημέρα που γεννήθηκες ως αυτή τη στιγμή που ακούεις τον Θείο Λόγο? Δεν ήταν αυτός που σε φύλαξε ένα κοιλίας μητρός? Δεν είναι αυτός που σε φύλαξε στην νηπιακή ηλικία? Δεν είναι αυτός που σε φύλαξε στην νεαρά ηλικία? Δεν είναι αυτός που σε φύλαξε από κινδύνους? Δεν είναι αυτός που σε φύλαξε από ασθένειες? Δεν είναι αυτός ο οποίος σε στάθηκε κοντά σου? Ερωτάς τι επίησε ο Θεός? Ω Θεέ μου, τι επίησα? Τους λεπρούς σου εκαθάρισα, τους νεκρούς σου ανέστησα, τους τυφλούς σου τους έδωκα φως, τους παραλύτους τους ανόρθωσα. Άντρα όντα επικλίνης ενόρθωσά με, λέγει. 38 ολόκληρα χρόνια ο παράλυτος τον εσήκωσε και τον οδήγησε στο σπίτι του. Τι επίησες? Τι επίησε ο Θεός για σένα, αδερφέ μου? Και τούτη, και τι του ανταπέδωκες? Μία ώρα δεν θέλεις να αγρυπνήσεις για την αγάπη του. Φεύγεις. Πού να πάεις? Τώρα ο Κύριος μας είναι έτοιμος επάνω στο σταυρό να χύσει το αίμα του, και εσύ αυτήν τη θυσία του δεν την εκτίμησες, δεν την εκτιμάς, δεν τον βλέπεις να πονεί, δεν τον βλέπεις να κλαίει, δεν τον βλέπεις να παρακαλεί τον πατέρα του, δεν τον βλέπεις να σηκώνει τα μάτια του και να λέγει: «Πατέρα μου, συγχώρησον αυτούς. Άφεσε αυτή η σου γαρίδα σε τυπιούσι». Περίλυπος εστίν η ψυχή μου έως θανάτου. Αδερφοί μου, βασιλεύς της Σκυθίας υπήρξεν ο Περισσέδης το όνομα. Αυτός είναι το βασιλεύς. Ένας βασιλιάς από τους ολίγους, δίκαιος, αγαπητός, και έβλεπε όλο του το κράτος και συνέπασχεν άλλοτε και άλλοτε συνεφραίνεται με αυτούς. Ήρθε όμως η στιγμή και έφυγε από τον κόσμο τούτον ο Περισσέδης και αφήκε τρεις ιούς. Όταν έκλεισε τα μάτια του, οι τρεις αυτοί, οι οποίοι σαν αδελφοί θέλησαν ο ένας με τον άλλον να κυβερνήσει μόνος του, να πάρει το βασίλειο, έφτασαν εις έχθραν φοβεροί μέχρι θανάτου. Ποιος να κυβερνήσει το κράτος του πατέρα? Και τέλος εκάλεσαν από την Θράκη έναν βασιλέα ο οποίος ήταν φίλος του Περισσέδη, φίλος του βασιλέως ο οποίος έκλεισε τα μάτια του, να έρθει να δώσει δικαιοσύνη, ποιος να γίνει βασιλιάς μετά το θάνατο του πατέρα. Και αυτός ο βασιλεύς εσκέφθη έναν τρόπο σκληρών μεν αλλά δίκαιων. Όταν έφτασε, διέταξε τα παιδιά του να βγάλουν από το μνήμα τον πατέρα ο οποίος ήταν σκεπασμένος μέσα στο χώμα. Τον έβγαλαν τον πατέρα και τον εκρέμασαν πάνω σε ένα δέντρο και είπε ο βασιλεύς: «Πάρτε τώρα το τόξον και τις σαΐτες και ο πρώτος να χτυπήσει τον πατέρα του και αν τον έβρισε κεντρικό μέρος, αυτός θα γίνει βασιλεύς». Και ο πρώτος εσημάδευσε τον νεκρό πατέρα και έριξε τη σαΐτα και ο δεύτερος ομοίως.
Όταν έφτασε εις τον τρίτον όμως και σήκωσε το τόξο και είδε απέναντί του τον πατέρα του, τότε έπεσαν από τα χέρια του το τόξον και οι σαΐτες. Και τι είπε? Εγώ να σημαδεύσω τον πατέρα μου για να πάρω τη βασιλεία? Όχι, δεν θέλω να γίνω βασιλιάς με τέτοιο τρόπο. Και ο βασιλεύς της Θράκης είπε, εσύ παιδί μου θα γίνεις βασιλιάς. Και έδωκε τη δικαιοσύνη στο παιδί το οποίο ήταν φιλόπονο και τιμούσε τον πατέρα. Τώρα εμείς αυτή τη στιγμή τι έχουμε μπροστά μας? Έχουμε τον Χριστό μας. Πόσες σαΐτες τους στέλνουμε? Οι πρώτες τον χτυπούν στην Αγία Κορυφή, στην κεφαλή του. Είναι οι περήφανοι, αυτοί οι εγωιστές, οι οποίοι δεν θέλουν να μιλήσουν και να ταπεινωθούν. Σημαδεύουν τον Χριστό μας στην κεφαλή. Και ο άλλος είναι πιο χειρότερος. Ενώ έχει αγκαλιά την πόρνη, έρχεται να δει τον Χριστό για να του δώσει τιμή. Να φύγεις πρώτα από την αμαρτία, παιδί μου, και μετά να έρθεις να δεις τον Χριστό που εθυσιάστηκε για μας. Ο άλλος που τον χτυπά στο σώμα είναι αυτός ο οποίος πουλεί τον Χριστό και θέλει να πάρει χρήματα από την ειδική του την θυσία. Και ο άλλος όλο το σώμα το χτυπάει ο φλίαρος, ο άνθρωπος ο οποίος κατηγορεί, ο άνθρωπος ο οποίος βλασφημεί, ο άνθρωπος ο οποίος γίνεται αιτία σκανδάλου στον κόσμο τούτον. Σαΐτες, άφθονες σαΐτες πίπτουν στο σώμα του Κυρίου μας. Εσύ αδερφέ μου, πού πληγώνεις τον Κύριο? Εσύ Κύριέ μου επάνω στο σταυρό που μας βλέπεις, τι λες? Πατέρα μου άφες αυτής ουγαρίδα σε τυπιούση. Εκείνος έχει ανοιχτά στα σαγκάλα του και περιμένει και λέει, έλα παιδί μου κοντά μου, έλα κοντά μου να σε βάλω στη βασιλεία μου την επουράνιο. Και εσύ αρνείσαι, φεύγεις μακριά. Τι θα γίνω, λέγει? Παπάς θα γίνω, καλογριά θα γίνω. Εγώ θέλω τον κόσμο να γελά, τον κόσμο να ξεφαντώνει, τον κόσμο να χορεύει, τον κόσμο να αμαρτάνει. Αυτόν θέλω, δεν θέλω τον Χριστό. Δεν τον αγαπώ τον Χριστό, γιατί αυτός είναι σκληρός. Σκληρός ο Θεός, σκληρός είναι ο διάβολος, δεν είναι ο Θεός. Ο Θεός είπε ότι το φορτίο μου είναι ελαφρύ και ο ζυγός μου πολύ ελαφρύς. Το φορτίο το οποίο σου δίδω εγώ, λέγει, είναι εκείνο το οποίο σηκώνεις για να εφρανθείς επί τα αιώνια στη βασιλεία μου την επουράνιο. Και εσύ αρνείσαι, δεν θέλεις τον Χριστό. Τι θέλεις? Θέλεις τα του κόσμου τούτου, να απολαύσεις τον κόσμο αυτόν με την κακία του, με την αμαρτία του, με τους χορούς, με τις διασκεδάσεις. Δεν βλέπετε αυτή τη στιγμή αυτά που βλέπει ο Κύριος μας? Έγινε η Ελλάδα εορτή του Πάσχα μόνο το φαγητό. Οι σούβλες, οι χοροί, οι διασκεδάσεις, οι μέθη, οι βλασφήμιες, όλα αυτά είναι εκείνα τα οποία νομίζουν οι Έλληνες ότι είναι Πάσχα.
Και την ημέρα του Πάσχα θα φύγουν όλοι από τον Πατέρα και θα τον εγκαταλείψουν. Και εκείνος μόνος του θα λέγει «Περίληπωσα στην ψυχή μου έως θανάτου». Αυτή είναι η έννοια των λόγων του Κυρίου μας, ότι εκείνος σταυρώθηκε για μας, έχισε το αίμα του, και όμως εμείς παίρνουμε τη μόδα. Αυτή η μόδα, ό,τι πει αυτή η μόδα, η καταραμένη μόδα, αυτή η μόδα. Ό,τι πει αυτή η καταραμένη μόδα, όταν ό,τι πει αυτή η καταραμένη τηλεόραση, που είναι τηλεκόλαση. Δεν βλέπουμε τον Χριστό μας, δεν βλέπουμε τι έπαθε, δεν τον βλέπουμε ό,τι πονεί, δεν τον βλέπουμε ό,τι λέγει, διψώ. Τι διψά ο Κύριος μας? Διψά νερόν αυτός που έπλασε τους ωκεανούς, τα σπηγάς, αυτός που έπλασε τους ποταμούς, αυτός που έπλασε τις λίμνες, διψά. Διψά την σωτηρία σου και την σωτηρία μου, αδερφέ μου. Κατάλαβε το. Διψά πως να σε πάρει κοντά του στη βασιλεία του των επουράνιων και εσύ δεν το καταλαβαίνεις, δεν το θέλεις, δεν το ζητείς, δεν το αγαπάς. Ζητάει ο Θεός, διψά για τη σωτηρία σου και εσύ δεν το κατάλαβες. Σχήνει το αίμα του και εσύ δεν το κατάλαβες. Γλυκύτατε μου Ιησού μου, λυπήσου μας. Και σήμερα φτάσαμε στη σταύρωσή σου και τώρα οδηγούμεθα προς την ταφή σου. Και όταν τελειώσει όλο αυτό το δράμα το μεγάλο, εμείς θα αρχίσουμε από την αρχή πάλι να τον σταυρώνουμε, πάλι να τον βλασφημούμε, πάλι να τον καταδιώκουμε, πάλι να εχθρευόμεθα εναντίον του. Θεέ μου, λυπήσου μας. Θεέ μου, λυπήσου τον κόσμο σου. Δώσ' μας τη συγχώρεση, Κύριε μου. Μη μας αφήσεις, μη μας εγκαταλείψεις. Εσύ δια τους ολίγους ήθελες να γλιτώσεις τα Σόδωμα και τα Γόμαρα που ήσαν πέντε πόλεις και ζητούσες πέντε άτομα, έναν από κάθε μία πόλη, και εκείνη η πόλη ήταν, οι πέντε πόλεις ήσαν βρωμιά και ακαθαρσία, ανώμαλοι οι πάντες αυτούς τους οποίους πλασάρουν τηλεοράσεις. Να βλέπουμε αυτά τα συχαμένα, αυτά τα απάνθρωπα, αυτά τα χτίνη, να τα βλέπουμε να ποζάρουν μέσα στην τηλεκόλαση, ότι κάνουν έργων καλών. Άντρες να παντρεύουν το ένας με τον άλλον. Άντρες να διασύρουν την τιμή και την αξιοπρέπεια του κόσμου. Δι' αυτούς που ο Κύριος μας όταν γεννήθηκε στον κόσμο τούτον, προτού ανοίξει τα μάτια του να δει αυτήν την κοινωνία την αμαρτωλών, έστειλε τον άγγελόν του και κατέσφαξε όλους τους ανωμάλους ανθρώπους επάνω στην γη, όχι σε ένα τόπο. Και εμείς που είμεθα Έλληνες, χριστιανοί ορθόδοξοι, Κύριε, ο Πιλάτος έγραψε επάνω στο σταυρό σου Ιησούς, ο Ναζωραίος βασιλεύς των Ιουδαίων. Όχι, να τη σβήσουμε αυτήν και να πούμε Ιησούς ο Ναζωραίος, ο βασιλεύς των χριστιανών. Αυτό να βάλουμε. Αν αναγνωρίζουμε τον Πατέρα μας ως Πατέρα, ως Θεόν, ως πλάστη, ως Δημιουργό, να μας αξιώσει στον κόσμο τούτο να ζήσουμε μαζί του και στην επουράνια του Βασιλεία να γίναμε κληρονόμοι. Αμήν.